Πες μας δυο λόγια για το παιχνίδι. Ναι, καταφέραμε να κερδίσουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Καταφέραμε να κερδίσουμε τον κακό μας αυτό στα δύο πρώτα σετ και κάποια κακά σφυρίγματα των διαιτητών. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μας έδωσε το δικαίωμα με τα λάθη που έκανε να ξαναμπούμε στο παιχνίδι και με καλύτερη ψυχολογία να το κερδίσουμε. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε με πολύ καλές, με ακόμα καλύτερες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα. Όλα αυτά μας δίνουν σιγουριά και αισιοδοξία ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Θα παίξουμε και στην έδρα μας κάποια στιγμή με τον κόσμο μας, που αυτό θα είναι πολύ καλό για μας. Σωστά. Σιγά σιγά, λακωνικά να πούμε ότι κοιτάμε παιχνίδι το παιχνίδι. Βήμα-βήμα δηλαδή, να παίζουμε καλό βόλεϊ για να ευχαριστούμε τον κόσμο μας και εμάς. Γιάννη, παίζει ρόλο, σας βγήκε στο παιχνίδι που αργήσατε λίγο να ξεκινήσετε προετοιμασία, σας βγήκε λίγο περισσότερο, γιατί είδαμε κάποια λάθη, ιδίως στα δύο πρώτα σετ, που ήταν πάρα πολλά για την ΑΕΚ. Ναι, δεν μας έχετε συνηθίσει δηλαδή. Είναι λογικό να κάνουμε λάθη, γιατί η ομάδα είναι καινούρια, οι υπόλοιπες ομάδες έχουν πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεση για προετοιμασία. Αλλά δείχνουμε πολύ θετικά βήματα. Κερδίζουμε παιχνίδια όπως αυτό που ήταν πολύ δύσκολο, που σημαίνει ότι η ΑΕΚ έχει πολλά περιθώρια βελτίωση ακόμα. Και αφού δεν μας στοιχίζει τόσο πολύ η κακή μας εμφάνιση για αρχή, προσμένουμε καλύτερα αποτελέσματα στο τέλος. Θεωρείς ότι ήταν η κακή εμφάνιση σημερινή? Τουλάχιστον μέχρι τα δύο πρώτα σετ. Γενικά έχει πολλές εναλλαγές το παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο καλός. Και εμείς επίσης δεν ήμασταν τόσο καλοί, αλλά έχουμε να παλέψουμε και με τους εαυτούς μας. Γιατί να βρούμε τη χημεία μας μέσα στο παιχνίδι, να γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα ένας τον άλλον και να προσθέσουμε ένα καλό βολή. Συνέχεια με τον Παναθηναϊκό. Παιχνίδι. Παιχνίδι ντέρμπι, φανέλα θα έλεγα. Έχουμε το αβαντάζ της έδρας. Πάμε να πάρουμε την νίκη. Ξεκινάμε θετικά αποτελέσματα που σημαίνει ότι είμαστε αισιόδοξοι και το φαβορί ουσιαστικά για τη νίκη. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας Παναθηναϊκός που και αυτός παλεύει για τη νίκη και πρέπει να φανούμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Το δικό σου μήνυμα στον κόσμο? Περιμένω πώς και πώς να παίξουμε στην έδρα μας για να δούμε τον κόσμο μας, να δώσει ένα βροντερό παρόν, να ευχαριστεί το βόλεϊ που θα παίξουμε. Να το ευχαριστούμε και εμείς μαζί με τον κόσμο μας.